Αγαπητοί γονείς, καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μας χαρά να ερχόμαστε πιο κοντά, έστω και από μακριά, όπως καταλαβαίνετε, μέσω της τηλεδιάσκεψης. Δεδομένων των συνθηκών και για μια ιδιαίτερη καλεσμένη σήμερα. Σε έναν κόσμο χωρίς βία, χωρίς διακρίσεις, χωρίς κακοποίηση, οτιδήποτε μορφής, θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Θέλουμε να δώσουμε τα κατάλληλα όπλα στην φαλέτρα των κάθε παιδιού μας, ώστε να πολεμήσει κάθε μορφή τακοποίησης λεκτικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής. Θέλουμε να το θωρακίσουμε, ώστε να είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τόσο τον ίδιο του τον εαυτό, όσο και το γύρο του. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τη βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης, κυρία Έλενα Ράπτη, συντονίτρια της καμπάνιας 1 στα 5, του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Κυρία Ράπτη, σας καλωσορίζω και επισήμως πλέον. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια που επιλέξατε να αναδείξετε ένα τόσο ευαίσθητο, τόσο σημαντικό θέμα που αφορά στην προστασία των παιδιών μας. Πρωταγωνίστρια σε αυτή την προσπάθεια, και το γνωρίζουμε εμείς οι πρόσκοποι της Θεσσαλονίκης, ήταν και είναι η κυρία Έλενα Ράπτη, την οποία και ευχαριστούμε πάρα πολύ, η οποία δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Πολλές φορές και παλιότερα μας έχει τιμήσει με την παρουσία της. Που μέσα από την καμπάνια 1 στα 5 γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια με σημαντικά αποτελέσματα, ώστε να ενημερωθούν οι γονείς και όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το θησαυρό του κόσμου μας, τα παιδιά. Με έναν εμφάνταστο τρόπο η καμπάνια αυτή περνάει και το μήνυμα και στα παιδιά, ώστε να αντιλαμβάνονται και να διαχειρίζονται την οποιαδήποτε απόπειρα κακοποίησής τους. Δεν θα ήθελα παραπάνω να πω, θα αφήσω την Έλενα που τα λέει έτσι και πολύ ωραία και εντυπωσιακά, να μας τα πει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας και ελπίζω να ξανασυναντηθούμε σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το όμορφο καλωσόρισμα. Ευχαριστώ τους προσκόπους που από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η καμπάνια επέλεξαν να γίνουν αρρωγοί στη διάδοση των μηνυμάτων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να προχωρήσουμε με την παρουσίαση. Ζητώ συγγνώμη, πάμε στην αρχή. Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα δείχνοντάς σας ένα βιντεάκι που έχει ετοιμάσει η UNICEF για το συγκεκριμένο θέμα. Δώστε με ένα λεπτό γιατί η παρουσίαση μας δεν ήταν στην αρχή. Λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε, είναι ένα βίντεο της UNICEF για το συγκεκριμένο θέμα και στη συνέχεια θα το σχολιάσουμε. Δυστυχώς υπάρχουν παιδιά που αντί να παίζουν ανέμελα στο δωμάτιό τους, κατασκευάζουν παιχνίδια μέσα στο οποίο προσπαθούν να κρυφτούν για να γλιτώσουν από τον εφιάλτη που ζουν. Σήμερα βρίσκομαι κοντά σας ως συντονίστρια αυτού του προγράμματος 1 στα 5 για την πρόληψη παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, ένα ρόλο που ανέλαβα το 2013 ως μέλος της συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τότε, 2-3 βουλευτές από τους 14 που μετέχαν στην ελληνική αντιπροσωπεία είχαν οριστεί σε συγκεκριμένες επιτροπές. Όμως, στο δίκτυο κοινοβουλευτικών για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης μετήχε πάντα ένας βουλευτής, ο οποίος εκπροσωπούσε τη χώρα του και αντιλαμβάνεστε ότι και ο ρόλος του ήταν υπερκομματικός. Η υποχρέωση της καμπάνιας
ήταν να τη συντονίσουμε, δηλαδή να ενημερώσουμε και να διαστοποιήσουμε στη χώρα μας μέχρι το τέλος του 2016. Αμέσως μετά υπέγραψα σύμφωνο συνεργασίας απευθείας με το Συμβούλιο της Ευρώπης και με το Children's Rights Division. Γιατί? Γιατί εδώ στην Ελλάδα υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Υπήρξαν πάρα πολλές προσκλήσεις από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση, να ενημερωθούν οι ίδιοι και στη συνέχεια να ενημερωθούν και τα παιδιά τους. Δηλαδή, υπολογίζω ότι το 2016, που είχε ολοκληρωθεί η υποχρέωσή μας, εμείς είχαμε υλοποιήσει γύρω σε 180 δράσεις, αλλά είχαμε πάνω από 200 προσκλήσεις σε αναμονή. Έτσι λοιπόν, πήραμε την έγκριση και συνεχίζουμε. Μέχρι τα μηνύματα της καμπάνιας αυτής να φτάσουν σε κάθε σπίτι, να φτάσουν σε κάθε παιδί. Γιατί η καμπάνια μας ονομάστηκε 1 στα 5. Δυστυχώς 1 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης. Στην Ελλάδα το ποσοστό ανέρχεται στο 16%. Είναι ιδιαίτερα υψηλό. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά. Θα ήθελα να δούμε τα εργαλεία της καμπάνιας. Η δική μου αρμοδιότητα, ο δικός μου ρόλος είναι να ενημερώσω και να διαστοποιήσω μέσα από τον κανόνα του ισόρροπου. Πάμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο κανόνας. Θα μας τον διδάξει ο Κίκο ή η Κίκο. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το παραμυθάκι της καμπάνιας, γιατί δείχνει ότι ο δράστης τις περισσότερες φορές είναι ένα πρόσωπο από το οικείο περιβάλλον του παιδιού, όπως θα δείτε εδώ, περνάει χρόνο μαζί του, στη συνέχεια παίζει, του προσφέρει δώρα ή γλυκά, με λίγα λόγια προσπαθεί να το καλοπιάσει. Στη συνέχεια αρχίζει να το αγγίζει, λίγο στα μαλάκια, στη μητούλα, στο χεράκι, αγγίγοντας το οποίο θα λέγαμε λίγο πολύ κάθε παιδί είναι εξοικειωμένο. Τη δεδομένη στιγμή όμως επιδιώκει να αγγίξει το παιδί στην περιοχή που βρίσκεται το εσώρουχό του. Τότε το παιδί αντιδρά, απαγορεύει το άγγιγμα στην περιοχή που βρίσκεται το εσώρουχό του, φεύγει και αμέσως απευθύνεται προκειμένου να πάρει βοήθεια. Ακολουθεί ένα φυλάδιο που απευθύνεται στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς. Σε κάθε ενήλικα αποκαλείται να εξηγήσει σε ένα παιδί ότι κανείς δεν μπορεί να το αγγίξει, να το χαϊδέψει, σε εκείνα τα σημεία του σώματός του, τα οποία κατά κανόνα καλύπτονται από το εσώρουχό του. Βεβαίως, εξηγούμε σε ένα παιδί ότι ούτε το ίδιο επιτρέπεται να βλέπει ή να αγγίζει τη συγκεκριμένη περιοχή στο σώμα ενός ενήλικα. Μέσα από αυτό το φυλάδιο θα μάθουμε στα παιδιά μας ότι το σώμα τους ανήκει, ότι υπάρχουν καλά και κακά μυστικά, ότι υπάρχει καλό και κακό άγγιγμα. Πάμε όμως να τα δούμε αυτά πιο αναλυτικά. Οι ηλικίες στις οποίες απευθυνόμαστε είναι ηλικίες 4 ως 8-10 ετών. Άρα, πώς θα εξηγήσουμε σε ένα παιδί 4-5-6 ετών ότι το σώμα του ανήκει? Το Συμβούλιο της Ευρώπης μας λέει να χρησιμοποιήσουμε απλά και κατανοητά λόγια. Είναι καλό να πούμε στο παιδί ότι κανείς δεν μπορεί να το αγγίξει χωρίς την άδειά του. Έτσι, τα παιδιά μαθαίνουν ότι διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν ακόμα και ένα φιλί ή ένα χάδι που δεν επιθυμούν. Και αν κάτι συμβεί, μαθαίνουν να λένε όχι, αμέσως σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς. Και βεβαίως, να ενημερώσουν ένα μεγάλο που εμπιστεύονται. Πάμε να δούμε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα καλό και ένα κακό άγγιγμα. Για όλους εμάς αυτή η διαφορά είναι αυτονόητη. Ενδεχομένως να είναι και για τα μεγάλα παιδιά. Όμως για τα μικρά δεν είναι. Και ξέρετε που δημιουργείται η σύγχυση. Στο γεγονός ότι τα παιδιά είναι τόσο μικρά που δεν είναι ξεκάθαρο μέσα τους το σωστό από το λάθος. Και έρχεται ο άνθρωπος από το οικείο περιβάλλον. Ένας άνθρωπος που το παιδί γνωρίζει και εμπιστεύεται τις περισσότερες φορές να παραπλανήσει το παιδί παρουσιάζοντας ως σωστό κάτι που είναι λάθος. Ως καλό κάτι που είναι κακό. Έρχεται λοιπόν ο κανόνας του εσώρουχου να προσδιορίσει ως εμφανές όριο, που είναι εύκολο για το παιδί να θυμάται το κακό άγγιγμα την περιοχή που βρίσκεται το εσώρουχό του. Πιο απλά, το βρακάκι του. Δεν μπαίνουμε σε ιατρική ορολογία περί γεννητικών οργάνων που μπορεί να μπερδέψει ή να πονηρέψει ένα παιδί. Στεκόμαστε απλά στο εσώρουχο. Όλα τα άλλα αγγίγματα στα οποία νωρίτερα αναφερθήκαμε, στα μαλάκια, στη μητούλα, στο χεράκι, μπορεί να είναι καλά αγγίγματα, αλλά και εκεί τι μάθαμε πρώτα, το σώμα μου ανήκει και έχω δικαίωμα να αρνηθώ και ένα καλό άγγιγμα που δεν επιθυμώ. Στο κακό μας πρέπει πάντα να λέμε όχι. Απαραίτητη διευκρίνηση. Μέχρι κάποια ηλικία που ενδεχομένως η μαμά ή ο μπαμπάς στο σπίτι να έχουν τη φροντίδα του παιδιού ή σε ένα βρεφονεπιακό σταθμό να πρέπει εκεί να το πλύνουν, να το καθαρίσουν και να το αλλάξουν, το παιδί γνωρίζει ότι συγκεκριμένα πρόσωπα στο πλαίσιο αυτής της φροντίδας μπορούν να τα αγγίξουν σε αυτή την περιοχή, αλλά μέχρι κάποια ηλικία.
Έπειτα κανείς. Ούτε ο παππούς, ούτε ο θείος, ούτε ο ξάδελφος, κανένας άλλος. Πάμε να δούμε τώρα τη διαφορά ανάμεσα στο καλό και το κακό μυστικό. Λοιπόν, όπλο των δραστών αποτελεί μυστικότητα. Αφενός, από τη μια ο δράστης θέλει να κρατήσει τη σιωπή του παιδιού και ζητάει να κρατήσουν αυτό που συμβαίνει μυστικό. Από την άλλη, όσο περνάει ο καιρός, το παιδί νιώθει άβολα, δυσάρεστα και ντρέπεται να το αποκαλύψει. Τι λέμε στο παιδί? Κάθε μυστικό που του δημιουργεί άγχος, φόβο, αμηχανία, κάθε μυστικό που του δημιουργεί στεναχώρια, ντροπή, ενοχή, δεν είναι καλό μυστικό, δεν πρέπει να το κρατάει μυστικό. Αντίθετα, θα πρέπει να το λέει σε ένα μεγάλο που εμπιστεύεται. Πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχει ετοιμάσει το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού με απλά μαθήματα αυτοπροστασίας. Απλά μαθήματα αυτοπροστασίας. Μάθημα πρώτο. Το σώμα μας ανήκει σε εμάς. Πρέπει να λέμε όχι σε κάθε μεγάλο που θέλει να αγγίζει τα κρυφά μας μέρη για τη δική του ευχαρίστηση. Μάθημα δεύτερο. Όταν ένας μεγάλος που γνωρίζουμε καλά μας κάνει ενοχλητικά χάδια, εμείς δεν πρέπει να το κρατήσουμε μυστικό. Μάθημα τρίτο. Εάν νιώθουμε ανασφάλεια με κάποιον, πρέπει αμέσως να ζητάμε βοήθεια από έναν άλλο μεγάλο που εμπιστευόμαστε. Ευτυχώς υπάρχουν τα τρυφερά χάδια των μεγάλων που μας αγαπούν και μας σέβονται. Αυτά κάνουν πάντα καλό. Σεξουαλική παραβίαση. Ναι στην πρόληψη, όχι στη συγκάλυψη. Συχνά τα κακοποιημένα παιδιά νιώθουν ενοχή, ντροπή ή φόβο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό οι ενήλικες να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους γνωρίζουν σε ποιον απευθυνθούν σε περίπτωση που στεναχωριούνται ή θλίβονται. Μάλιστα, το Συμβούλιο της Ευρώπης μας λέει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και δεκτικοί με τα συναισθήματα των παιδιών. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί μας πει «Μαμά, δεν θέλω να πάω εκεί, μαμά, μη μου αφήνεις με αυτόν τον άνθρωπο ή μη μου αφήνεις αυτό το σπίτι», αυτό είναι ύποπτο, κάτι μπορεί να έχει συμβεί, κάτι μπορεί να έχει αλλάξει. Οφείλει ο γονιός να το διερευνήσει παραπάνω. Μόνο αν έχουμε ευθεία και άμεση επικοινωνία με το παιδί μας, αυτό θα νιώσει άνετα να μας μιλήσει για ό,τι και αν συμβεί. Πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχει ετοιμαστεί για το συγκεκριμένο σκοπό. Είναι το μυστικό του Τόμ. Γιατί ο Τόμ κράτησε αυτό το μυστικό και πώς τον βοήθησε η μητέρα του να το αποκαλύψει. Zach's dad called. Zach wants to invite you for a sleepover. Tom! Don't you want to sleep over at Zach's? I'm playing. I've just started a new level. Come, it's getting late. You also need to eat before we go. Hello? Hi, how's it going? Yes, excellent. I've received the documents. I have to show Zach that I've reached level 6. I don't think it'll take me very long. You think Zach's brother will be there? Good luck with that. Bye-bye. Are you done with your game? Hi, honey. Are you on your way home? Oh, good. Listen, Tommy's acting strange again today. Just like we discussed yesterday. He's back to bedwetting and he doesn't even want to go to Zach. Yes, good idea. Maybe we should seek counseling. Okay, let's talk about it at home. Right, bye-bye. Come on, Tom, the food's getting cold. Let's just eat and go to Zach's. I'm not hungry. I have a stomachache. And I told you I don't want to go. Tommy, what's going on? You and Zach get along great. You love going there. Zach and I had a fight. Oh, nonsense. You guys always make up at the end. Let's go. You'll have a great time. Zach's brother is gross. I don't want to go. Zach's house is gross. Gross? Why? I see you're upset and can't make it to the next level. Did something happen? You want to tell me what's going on? Shut up! Don't tell her! He told you not to tell anyone! Tommy, would you prefer that Zach came over here for a sleepover? I don't mind if he comes over. Okay, I'll invite him over.
Hi, Bob. This is Tom's mom again. Listen, Tom prefers it if Zach came to sleep over at our house today. Is that all right? Yeah? Good. Yes, yes, no problem. Bye. See ya. Okay, so I talked to his dad. Zach will be over in an hour. His brother will drop him off. No! What's going on, Tommy? Did something happen to you over at Zach's house? Did someone insult you? You know you can tell me anything, Tommy. I was playing with Zach and his brother on the computer, and I waited my turn. And then Zach's brother touched me. Touched you? Where? There. He always does that. I'm very angry at him. What he did was wrong. It's good that you told me. It was probably so hard to keep it as a secret. I'm so sorry you had to go through that. It's not your fault. Dad and I will help you. Let's invite Zach over some other day, okay? We will be with you. I love you so much. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να φτιάξουμε το δίκτυο της ασφάλειάς τους. Αυτό το δίκτυο θα πρέπει να αποτελείται από δύο άτομα. Ένα μέσα στο σπίτι, στο οποίο το παιδί θα απευθυνθεί αν κάτι συμβεί έξω από το σπίτι, και εδώ κουβεντιάζοντας με το παιδί μπορούμε να το ρωτήσουμε σε ποιον νιώθει άνετα να μιλήσει αν κάτι συμβεί. Στη μαμά, τον μπαμπά, στη γιαγιά αν βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Αλλά καλό είναι να επιλέξουμε, ή καλύτερα να βοηθήσουμε το παιδί να επιλέξει, ένα πρόσωπο και έξω από το σπίτι στο οποίο θα απευθυνθεί σε περίπτωση που η κακοποίηση γίνεται μέσα σε αυτό. Γιατί τις περιπτώσεις που είχαμε ενδοοικογενειακή βία, δυστυχώς η μανούλα δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει το παιδί, διότι πρωτίστως εκείνη ήταν θύμα της ενδοοικογενειακής βίας. Άρα καλό είναι και έξω από το σπίτι να υπάρχει ένα πρόσωπο, μπορεί να είναι δασκάλα, μπορεί να είναι ένας γείτονας, ακόμη και ένας αστυνομικός που το παιδί θα απευθυνθεί προκειμένου να πάρει βοήθεια. Πάμε να δούμε ένα βίντεο του Συμβουλίου της Ευρώπης, που δείχνει πως μία μαθήτρια του Δημοτικού δέχεται σεξουαλική παρενόχληση από ένα πρόσωπο μέσα στο σπίτι, από ένα φίλο οικογενειακό που ουσιαστικά προσέγγισε το παιδί μόνο του στο δωμάτιο, και στη συνέχεια που επιλέγει να απευθυνθεί στη δασκάλα. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύτιμος. Πάμε να δούμε το βίντεο. Η μαμά μου έκανε πάρτι για τα γενέθλιά της και κάλεσε μερικούς γείτονες και φίλους από τη δουλειά της. Εγώ και αδερφός μου πήγαμε για ύπνο γιατί ήταν αργά. Καθώς ετοιμάζομαι να κοιμηθώ, άκουσα κάποιον ανεβαίνει τις σκάλες. Άνοιξε η πόρτα και εκεί στεκόταν ένας φίλος της μαμάς μου. Ο άντρας με ανάγκασε να κάνω πράγματα που ντρεπόμουν να κάνω, πράγματα που δεν ήθελα να πω σε κανένα. Καθώς έφευγε, τον άκουσα να ανοίγει την πόρτα του δωματίου του αδερφού μου. Μερικές εβδομάδες μετά, ο αδερφός μου και εγώ βλέπαμε τηλεόραση και έδειχνε μια ιστορία σχετικά με τη σεξουαλική βία. Η ιστορία αυτή μίλαγε για ανθρώπους που εκμεταλλεύονται το σώμα παιδιών για τη δική τους σεξουαλική ικανοποίηση, κακοποιώντας τα. Έλεγε επίσης πως κάποιοι άνθρωποι έχουν ως σκοπό να βγάλουν λεφτά εκμεταλλευόμενοι σεξουαλικά αυτά τα παιδιά. Την επόμενη μέρα, ακόμη σκεφτόμουν ότι είχα δει στην τηλεόραση. Και έτσι βρήκα το θάρρος να πω στη δασκάλα μου τι συνέβη σε μένα και τον αδερφό μου. Η δασκάλα μου είπε πως ήμουν γενναία που μίλησα για αυτά που μου συνέβη και ότι ήταν πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και σε αγόρια και σε κορίτσια. Και ο κανόνας που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι κανείς δεν πρέπει να σε αγγίζει στην περιοχή που είναι καλυμμένη από το εσώρουχο, γιατί αυτή η περιοχή είναι προσωπική. Και πως κανείς δεν επιτρέπεται να μας κάνει να νιώθουμε άβολα ή ντροπή. Η δασκάλα μου εξήγησε πως δεν φταίω σε κάτι εγώ και ότι έκανα σωστά που της μίλησα γι' αυτό.
Αν αυτό συμβεί σε σένα ή σε κάποιο που ξέρεις, πρέπει πάντοτε να το λες σε κάποιο που εμπιστεύεσαι. Η δασκάλα μου μου είπε πως το πιο σημαντικό πράγμα τώρα είναι ότι ο αδερφός μου και εγώ θα λάβουμε την απαραίτητη βοήθεια για να αντιμετωπίσουμε αυτό που μας συνέβη και να είμαστε ασφαλείς. Τώρα ξέρω πως από εδώ και πέρα ο άντρας που ήρθε στο δωμάτιό μου δεν θα ξαναγγίξει εμένα, ούτε τον αδερφό μου, ούτε και άλλα παιδιά, ποτέ ξανά. Η χώρα στην οποία ζείτε έχει υποσχεθεί να βοηθήσει να κρατήσει τα παιδιά ασφαλή μέσα από το έγγραφο της Σύμβασης Λαντζαρότε. Η πρώτη υπόσχεση που έχει δοθεί είναι να παίρνονται στα σοβαρά τα παιδιά που ζητούν βοήθεια για τέτοια θέματα. Η δεύτερη υπόσχεση είναι πως θα σταματάνε τους ενήλικες που κακοποιούν και εκμεταλλεύονται παιδιά. Και η τρίτη υπόσχεση είναι πως θα παρέχετε βοήθεια στα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί. Αν εσείς ή κάποιος άλλος που γνωρίζετε κινδυνεύει, να το πείτε σε κάποιον που εμπιστεύεστε και μπορεί να σας βοηθήσει. Ή καλέστε στη γραμμή βοήθειας 116111, αν δεν γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε. Και μην ξεχνάτε, κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να είναι ασφαλές και προστατευμένο. Στη συγκεκριμένη μορφή κακοποίησης, στη σεξουαλική κακοποίηση ενός παιδιού, θέλω να θυμάστε ότι τις περισσότερες φορές οι δράστες είναι πρόσωπα που το παιδί γνωρίζει και εμπιστεύεται. Και αυτό θα το πούμε πολλές φορές, γιατί συνήθως ανησυχούμε για πρόσωπα που δεν ξέρουμε, αλλά εδώ τι γίνεται. Είναι πρόσωπα που το παιδί γνωρίζει και εμπιστεύεται, και αυτό τι συνεπάγεται, ότι είναι πρόσωπα που και εμείς οι γονείς γνωρίζουμε και εμπιστευόμαστε μαζί του το παιδί μας. Τι θα κάνουμε, για να μην γίνουμε φοβικοί και καχύποπτοι, για να μην απομακρύνουμε το παιδί μας από την αγάπη και τα χάδια που μπορεί να δεχτεί από το οικείο περιβάλλον, θα βάλουμε ένα κανόνα. Ένα κανόνα που θα διευκολύνει εμάς τους μεγάλους να καταλάβουμε πότε η συμπεριφορά ενός ανθρώπου από το οικείο περιβάλλον είναι ύποπτη. Θα ζητήσουμε από το παιδί να μας ενημερώνει σε τρεις περιπτώσεις. Ποιες είναι αυτές? Η πρώτη είναι όταν κάποιος του προσφέρει δώρα τακτικά. Γιατί ένα παιδί δεν μπορεί να καταλάβει πότε ένα δώρο αποτελεί προσφορά αγάπης ή αποτελεί δωροδοκία, που σημαίνει τι, ότι στη συνέχεια ο δράστης θα ζητήσει αντάλλαγμα γι' αυτό. Όμως η μαμά ή ο μπαμπάς, όταν θα δουν ότι το παιδί δέχεται τακτικά δώρα από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, θα το ψάξουν λίγο παραπάνω. Η δεύτερη περίπτωση είναι τα μυστικά, στα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα. Εδώ τι κάνουμε? Δεν ρωτάμε ποιο είναι το μυστικό. Σε πρώτο στάδιο ζητάμε από το παιδί να μας πει με ποιους έχει μυστικά. Αν για παράδειγμα ένα 7χρονο κορίτσι του δημοτικού έχει μυστικό με μια συμμαθήτριά της, αυτό μπορεί να είναι κάτι αθώο. Αν όμως ένα 7χρονο κορίτσι του δημοτικού έχει μυστικό με ένα 16χρονο αγόρι, με έναν ενήλικα, αυτό είναι ύποπτο, τότε πρέπει να παρέμβουμε και να μάθουμε ποιο είναι το μυστικό. Και η τρίτη περίπτωση είναι αυτό που είδαμε νωρίτερα στο βιντεάκι του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όταν κάποιος προσπαθεί να απομονώσει το παιδί μας, να βρεθεί μόνος μαζί του, είτε μέσα στο σπίτι σε κάποιο δωμάτιο, είτε στο σχολείο σε μια αίθουσα, στο γυμναστήριο, στα αποδυτήρια και ούτω καθεξής. Αυτές οι τρεις περιπτώσεις είναι ένα καμπανάκι για εμάς τους μεγάλους, να ξέρουμε πότε πρέπει να παρεύουμε, πότε πρέπει να το διερευνήσουμε λίγο παραπάνω, γιατί μπορεί κάτι να συμβαίνει. Πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχει ετοιμάσει το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού με τον άνθρωπο σκιά. Ποιος μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος σκιά? Κοντά σε μας, ίσως βρίσκεται και ένας άνθρωπος σκιά. Αυτός μπορεί να είναι άγνωστος, γνωστός, φίλος ή συγγενής. Ο άνθρωπος σκιά δελεάζει, παραπλανεί, παγιδεύει. Στόχος του η σεξουαλική παραβίαση του παιδιού. Ας βοηθήσουμε όλοι τα παιδιά για να φανεί το αληθινό πρόσωπο του ανθρώπου σκιά. Σεξουαλική παραβίαση. Ναι στην πρόληψη, όχι στη συγκάλυψη. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια οι δράστες μπορεί να είναι άγνωστοι. Εκεί ισχύει λίγο πολύ ότι έλεγαν και οι δικοί μας γονείς εμάς, ότι δεν πρέπει ένα παιδί να επιβιβάζεται σε αυτοκίνητο ατόμο που δεν γνωρίζει ή να δέχεται δώρα ή προσκλήσεις από αγνώστους. Τώρα, υπάρχει ένα βίντεο, απευθυνόμαστε σε γονείς, αλλά καλό είναι και με χιουμοριστικούς τρόπους να προσπαθούμε να περνάμε όλα τα χρήσιμα μηνύματα στα παιδιά. Από τη στιγμή που με την έγκριση του γονείου το παιδί κάποια στιγμή θα αρχίσει να χρησιμοποιεί τα social media, καλό είναι οι γονείς να ενημερώσουν το παιδί ότι δεν πρέπει να δέχεται κύματα φιλίας από πρόσωπο που δεν γνωρίζει. Έπειτα, δεν πρέπει να ανεβάζει προσωπικά δεδομένα, όπως είναι η διεύθυνση του σπιτιού ή προσωπικές φωτογραφίες. Και τέλος, δεν πρέπει να λέει κάθε τόσο που βρίσκεται. Γιατί αυτό είναι ανησυχητικό. Μπορεί στη συνέχεια ο δράστης να εντοπίσει το παιδί όταν κάθε τόσο θα βλέπει που βρίσκεται και ποια σημεία επισκέπτεται. Πάμε να δούμε το συγκεκριμένο βίντεο. Τι έχει να μας διδάξει η κοντινοσκουφίτσα?
Hey, a new friend request. Dustin Wolfie Meeber? That sounds a bit weird. But who cares? I'll confirm him. Visit Grandma. Here, I brought you your special cookies. Grandma? Hey, sweetie. Confirm someone as your Facebook friend. You invite them into your life. Confirm only people you know. Wanna have lunch together? Maybe some other time. Hey, guys. When I go out, I always like to upload pictures and update my status so that my friends will know where I'm at and what I've been up to. But on the other hand, I want everyone to see my pictures, especially people I don't know. Same goes for other details on my profile like my email, my address, and my phone number that I wish only my friends could view. This is why I adjust the privacy settings of my Facebook profile. Your account. Click Privacy Settings, and then Customize Settings. There, you can adjust the options so that only your friends will be able to view your profile. In addition, you can give each photo album its own privacy settings. Choose what you want to show the world. Adjust your privacy settings. I should have defined my privacy settings too. Άρα είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά μας να είναι ενημερωμένα για να ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης, είναι σημαντικό να ενημερώσουμε τα παιδιά ότι υπάρχουν ομάδες επαγγελματιών, ειδικά κέντρα, αλλά και τηλεφωνικές γραμμές, στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν. Γιατί υπάρχει ο κανόνας του εσόρουχου. Κανένας γονιός δεν πιστεύει ότι αυτό μπορεί να συμβεί στο δικό του παιδί. Λίγο πολύ όλοι έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι είναι κάτι μακρινό, ότι αφορά κάποιους άλλους κάπου αλλού. Εγώ θέλω να θυμάστε ότι η παιδική σεξουαλική κακοποίηση δεν έχει ηλικία. Θύματα κατέθεσαν ότι βίωναν σεξουαλική κακοποίηση από τότε που θυμούνται τον εαυτό τους και επίσης δεν έχει φίλο. Τα αγόρια πέφτουν εξίσου με τα κορίτσια. Άρα, για να μην συμβεί σε κανένα παιδί, είναι σημαντικό να διδάξουμε σε όλα τα παιδιά τον κανόνα του εσόρουχου. Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που υποψιαστούμε κακοποίηση? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διαβεβαιώσουμε το παιδί ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα. Το παιδί μπορεί να φτάσει σε εμάς φοβισμένο, τρομαγμένο, εμισόλογα. Είναι σημαντικό να το καθησυχάσουμε. Έπειτα θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με έναν ειδικό, με έναν ψυχολόγο, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν γιατρό, ακόμη και με έναν αστυνομικό. Δεν πρέπει να κάνουμε το παιδί να νιώσει ότι φταίει, ότι έκανε κάτι κακό. Γι' αυτό κουβεντιάζοντας με το παιδί, καλό είναι να ρωτήσουμε τι έγινε, ποτέ έγινε, με ποιον έγινε, αλλά απαγορεύεται να ρωτήσουμε γιατί. Διότι στο ερώτημα γιατί, το παιδί θα ντραπεί, θα κλειστεί στον εαυτό του και δεν θα μας αποκαλύψει όλα όσα έχουν συμβεί. Πάμε τώρα σε λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, που χρησιμοποιούν ακόμα περισσότερο το διαδίκτυο και ίσως επιλέγουν να γνωρίσουν και νέους ανθρώπους, φίλους φίλων μέσω διαδικτύου. Ο κίνδυνος είναι ο ίδιος. Λόγω της ανωνυμίας μπορεί κάποιος να προφασιστεί ότι είναι συνομήλικος ενώ δεν είναι, βάζοντας και μια φωτογραφία που δείχνει συνομήλικος ενώ δεν είναι. Και το επικίνδυνο είναι ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα που μπορεί το παιδί να επικοινωνεί με αυτόν τον άνθρωπο, αρχίζει να νιώθει ότι έχει ένα δικό του άνθρωπο, γιατί είναι πάντα εκεί να το ακούσει, να το εμψυχώσει, να το ενθαρρύνει, γιατί όχι να το παλακέψει. Και όταν μετά από ένα χρονικό διάστημα ζητάει συνάντηση, το παιδί μπορεί να παρασυρθεί και να συναντήσει αυτό το πρόσωπο. Πάμε να δούμε πώς το αντιμετώπισε η συγκεκριμένη μαθήτρια και πώς αλλιώς θα μπορούσε να το είχε αντιμετωπίσει. These wounds won't seem to heal. This pain is just
Άρα είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά μας να είναι υποψιασμένα για να ξέρουν πώς να αντιδράσουν σε μια τέτοια περίπτωση. Στην ελληνική καμπάνια έχουμε φτιάξει ένα φυλάδιο με 7 τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας, γιατί σκεφτήκαμε ότι όταν ζητάς από κάποιον να σπάσει τη σιωπή του, είναι σημαντικό να του δείξεις και το δρόμο, να ξέρει πού να απευθυνθεί, με ποιον να μιλήσει, από πού να πάρει βοήθεια. Σε αυτές τις τηλεφωνικές γραμμές μπορεί να απευθυνθεί τόσο ένας ενήλικας όσο ένα παιδί. Λίγα λόγια για την καμπάνια. Όταν την ανέλαβα το 2013, όφιλα να παρουσιάσω στους συναδέλφους των άλλων κρατών μελών, από τα 47 κράτη μέλη που είμαστε συνολικά, τον τρόπο με τον οποίο είχα σκοπό να επικοινωνήσω όλα τα χρήσιμα μηνύματα στην ελληνική κοινωνία. Πήρα την έγκριση. Η χώρα μας είχε ήδη υπογράψει τη Σύμβαση Λανζαρότη, που ήταν μία από τις υποχρεώσεις των χωρών μελών. Και έπειτα ξεκίνησα κάποιες θεσμικές συναντήσεις, προκειμένου να χτίσω πολύτιμες συμμαχίες που θα μου δώσουν τη δυνατότητα να πολλαπλασιάσω τα μηνύματα. Άλλωστε, μια καμπάνια που βασίζεται στον εθελοντισμό. Μέχρι σήμερα, στα 7 χρόνια, έχουμε πραγματοποιήσει περίπου 650 δράσεις. Μέσα όρο πραγματοποιούμε 100 το χρόνο. Την τελευταία χρονιά, λόγω του COVID, μείναμε λίγο πίσω, αλλά προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό, έστω και με διαδικτυακές δράσεις. Έχουμε συνεργαστεί με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, την οποία ακολουθήσαμε σε όλη την Ελλάδα. Η δίωξη ενημέρωνε για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και εμείς για το ενδεχόμενο να πέσει ένα παιδί θύμα σεξουαλικής κακοποίησης μέσω διαδικτύου. Στη συνέχεια, συνεργαστήκαμε με το Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού του Υπουργείου Παιδείας. Και είχαμε την ευκαιρία να απευθυνθούμε σε εκπαιδευτικούς, γιατί θεωρούμε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο ρόλος του δασκάλου, είναι πολύτιμος. Ακόμα και από την αλλαγή στη συμπεριφορά ενός παιδιού, μπορεί να καταλάβει ότι κάτι έχει συμβεί. Σε ένα δημοτικό σχολείο, δάσκαλος, ακόμα και από μια ζωγραφιά, μπορεί να καταλάβει ότι ένα παιδί βιώνει σεξουαλική κακοποίηση. Συνεργαστήκαμε με τον Σέβας. Ίσως θυμάστε, πριν από μερικά χρόνια στο Ρέθυμνο, ένας προπονητής είχε κακοποιήσει πάνω από 100 παιδιά, παρουσιάζοντας αυτόν τον τρόπο επαφής των παιδιών μεταξύ τους ή μαζί του, ως μέσο για να γίνουν καλοί και άξιοι αθλητές. Εμείς λοιπόν ακολουθήσαμε τον Σέβας σε κάθε μαραθώνιο και ημιμαραθώνιο σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να ενημερώσουμε γονείς και παιδιά, μικρούς και μεγάλους αθλητές. Γιατί βεβαίως λέμε ναι στον αθλητισμό, αρκεί τα παιδιά μας να είναι ενημερωμένα, αρκεί τα παιδιά μας να ξέρουν πώς να βάλουν τα όρια τους. Και μάλιστα πλέον τρέχει και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το οποίο θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Με την τοπική αυτοδιοίκηση. Η συνεργασία μας πολύ στενή. Γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να φιλοξενηθούμε σε πλατείες, σε πεζοδρόμους, σε εκθέσεις βιβλίου, σε φεστιβάλ παιδιού. Δηλαδή, πέρα από τις μεγάλες ομιλίες και εκδηλώσεις που πραγματοποιούσαν οι Δήμοι και είχαμε την ευκαιρία να απευθυνθούμε σε γονείς και παιδιά, επειδή γνωρίζουμε ότι δεν είναι πάντα εύκολο συγκεκριμένη μέρα και ώρα να ανταποκριθούν οι γονείς και τα παιδιά σε ένα κάλεσμα, γιατί τρέχουν παράλληλα πολλές υποχρεώσεις, εμείς είχαμε την ευκαιρία και τα Σαββατοκύριακα να συναντήσουμε τους γονείς εκεί που επιλέγουν να ψυχαγωγηθούν με τα παιδιά τους και να μοιράσουμε δωρεάν φυσικά όλο το ενημερωτικό υλικό, τα παραμυθάκια μας ή τις ιστορίες κινουμένων σχεδίων. Και βεβαίως όταν τελειώσει η καραντίνα, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Συνεργαστήκαμε με την Εκκλησία, πολύ σημαντικός και ο ρόλος του πνευματικού. Παιδιά επιλέγουν να απευθυνθούν στο πνευματικό για να σπάσουν τη σιωπή. Καλό είναι να είναι και εκείνοι ενήμεροι. Πλήθος άλλων εκδηλώσεων, στη Βουλή. Άλλωστε, σε αυτόν τον αγώνα είμαστε όλοι οι συνάδελφοι, όλα τα κόμματα, μία γροθιά. Σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε πάρκα ψυχαγωγίας. Στο καρναβάλι της Ξάνθης συμμετείχε άρμα με τον Κίκο, εδώ με τους προσκόπους σε δράσεις. Συμμετέχουμε βεβαίως στις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, σε εφημερίες νοσοκομείων, σε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Μέσα από όλα όσα βλέπετε, ενδεχομένως να προσκύψουν και σκέψεις και ιδέες για κοινές δράσεις αμέσως μετά την καραντίνα. Βεβαίως, τα καλοκαίρια φιλοξενούμαστε και σε συναυλίες, γιατί είναι πιο εύκολο να ενημερωθούν εκεί οι γονείς παρά σε κλειστούς χώρους. Πολύτιμη, πολύτιμη πραγματικά η συνεργασία μας με τα τμήματα ανήκων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, που για μένα αποτελούν ένα καταφύγιο για τα κακοποιημένα παιδιά. Το προσωπικό είναι έμπειρο, γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς να χειρίζεται τέτοια περιστατικά και προσφέρει 24 ώρες το 24ωρο, προκειμένου αυτά τα παιδιά να νιώσουν ότι μπορούν να πάρουν τη βοήθεια που αξίζει και πολύ γρήγορα, όσο πιο γρήγορα, όσο είναι δυνατόν να ξεπεράσουν τα τραύματα που έχουν δεχτεί. Εδώ βλέπετε κάποιες από τις εκδηλώσεις μας με τα τμήματα ανηλίκων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Στενή συνεργασία μας και με το Χαμόγελο του Παιδιού, που επί 20 χρόνια
προσφέρει στον πολύτιμο αγώνα της προστασίας των παιδιών. Είχα χαθεί οδηγία από το Συμβούλιο της Ευρώπης να επισκεφτώ δομές φιλοξενίας προσφύγων και έτσι έγινε. Μάλιστα μεταφράσαμε και το υλικό μας στα αραβικά, προκειμένου να ενημερωθούν γονείς και παιδιά πρόσφυγες. Δικός μου ρόλος ήταν να ενημερώσω τους φροντιστές και εκείνοι με τη σειρά τους, τους γονείς και τα παιδιά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έχουν και κάποιες ιδιαιτερότητες ως κοινωνία. Εδώ βλέπετε τις συνεργασίες μας στις ευρωπαϊκές. Πολύ γρήγορα θα σταθώ σε δύο σημεία. Το πρόγραμμα που τώρα τρέχει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, είχα τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω στην προετοιμασία του ως εμπειρογνώμονας. Είναι το πρόγραμμα ProSafe Sport του ΕΠΑΣ, του Φορέα για την Μερική Διευρυμένη Συμφωνία στον Αθλητισμό, και επίσης στην επαιτειακή συνεδρίαση της Επιτροπής Λανσερότη, η ελληνική καμπάνια παρουσιάστηκε ως καμπάνια πρότυπο, λόγω της έντονης δραστηριότητάς της. Τέλος να πω ότι η Νίκη, ένα από τα εργαλεία, μία από τις ιστορίες κινημένων σχεδίων, μας ζητήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στο Λουξεμβούργο, μας ζητήθηκε η άδεια προκειμένου να μεταγλωτιστεί και στη συνέχεια μοιράστηκε σε όλους τους μαθητές. Πάμε τώρα να δούμε το βίντεο που έχει ετοιμαστεί. Είναι το πρόγραμμα «Σπάσε τη σιωπή» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Νιώθω περίεργα όταν με πλησιάζει. Δεν είναι σωστό να λέμε στους μεγάλους τι δεν πρέπει να κάνουν. Τα χέρια τους πήγαιναν σε περίεργα σημεία. Δεν θέλω να πω τίποτα. Θα πούν πως απλώς έκαναν πλάκα. Θα θέλω να κάνω καριέρα με τη βοήθειά του. Μόνο που με υποχρεώνει να κάνω πράγματα που δεν μ' αρέσουν. Δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτά. Λοιπόν, μέχρι σήμερα η καμπάνια έχει φιλοξενηθεί σε πάνω από 200 εκπομπές. Και αυτό για να μας γνωρίσετε καλύτερα. Έχουμε Facebook, έχουμε Twitter, έχουμε και site, το οποίο ονομάζεται 1 στα 5 και μπορείτε να πάσα στιγμή να μπείτε μέσα και να δείτε όλο το υλικό που σας έχω παρουσιάσει και βεβαίως όλα τα βίντεο που σας παρουσίασα και πολύ περισσότερο. Ολοκληρώνω την παρουσίασή μου δείχνοντάς σας τα νέα εργαλεία της καμπάνιας. Το πρώτο αφορά το παραμυθάκι «Κίκο και το χέρι», που το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μετέτρεψε σε κώδικα γραφή Braille για τα παιδιά με προβλήματα όρασης. Αντιλαμβάνεστε ότι τα άτομα με αναπηρία είναι ακόμα πιο επιρρεπή σε κακοποιητικές συμπεριφορές. Πάμε τώρα στις ιστορίες κινουμένων σχεδίων. Το μυστικό της νίκης. Φαντάζομαι όλοι γνωρίζουμε το μυστικό της νίκης. Δεν θα χάσω χρόνο να σας δείξω αποσπάσματα, γιατί έχετε τη δυνατότητα, αν θέλετε, μέσα από την ιστοσελίδα μας να θα παρακολουθήσετε. Το μυστικό της νίκης, όπως και η περιπέτεια του Βίκτορα στη συνέχεια, έχουν τη θετική γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Είναι με ελληνικούς υπότιτλους, αγγλικούς υπότιτλους, στη νοηματική και ελληνική υπότιτλη για τα βαρύκοπα παιδιά και για τα κοφτά παιδιά. Από εκεί και πέρα αγγλική, γιατί είναι ένα εργαλείο του Συμβουλίου. Στα αραβικά, όπως είπαμε, για τα παιδιά πρόσφυγες. Περνάω τα αποσπάσματα, πάμε στην περιπέτεια του Βίκτορα, στην πρώτη ιστορία της νίκης. Η Νίκη είναι η πρωταγωνίστρια, δέχεται σεξουαλική παρενόχληση από ένα πρόσωπο από το οικείο περιβάλλον και επιλέγει να απευθυνθεί σε μια μητρική φιγούρα για βοήθεια. Στην περιπέτεια του Βίκτορα, ο Βίκτορας είναι ένας μαθητής ο οποίος δέχεται σεξουαλική παρενόχληση από ένα μεγαλύτερο, επίσης ανήλικο όμως αγόρι, ένα 16χρονο αγόρι. Και αυτή τη φορά επιλέγει να απευθυνθεί στη δασκάλα για βοήθεια. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι τώρα δουλεύουμε την τρίτη ιστορία κινουμένων σχεδίων, είναι η δύναμη της Βερονίκης. Πριν πάω στη Βερονίκη, να σας πω ότι μέσα από τα τραγούδια στις δύο ιστορίες κινουμένων σχεδίων προσπαθούμε να περάσουμε όλα τα χρήσιμα μηνύματα, να διδάξουμε στα παιδιά ότι το σώμα τους τους ανήκει, να διδάξουμε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα καλό και ένα κακό μυστικό, ένα καλό και ένα κακό άγγιγμα, δηλαδή τον κανόνα των εσωρούχων, και εν τέλει παροτρύνουμε τα παιδιά να σπάσουν τη σιωπή. Πάμε τώρα στη Βερονίκη. Η Βερονίκη είναι μια μαθήτρια του Δημοτικού, η οποία βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο. Αγαπάει πάρα πολύ τον αθλητισμό και ασχολείται με τη σφαίρα. Όνειρό της είναι να πάρει μέρος στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και θα δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από έναν άγνωστο. Αυτή τη φορά όμως μαζί με τους συμμαθητές θα επιλέξει να απευθυνθεί στην αστυνομία, σε έναν αστυνομικό για να πάρει βοήθεια. Είναι σημαντικό τα παιδιά να γνωρίζουν ότι αν η μαμά δεν το πιστέψει το παιδί ή το αποπάρει, αν η δασκάλα δεν ασχοληθεί όσο θα έπρεπε, να ξέρει ότι πάντα υπάρχει ένας αστυνομικός που ο ρόλος και η αποστολή του είναι να βοηθήσει, να προστατεύσει το παιδί.
Βεβαίως, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε όλα αυτά τα εργαλεία. Έχουμε ντύσει πλάγιες όψεις λεωφορείων με τα χρήσιμα μηνύματα της καμπάνιας μας, και με την Νίκη και με την Κίκο και με τον Βίκτορα. Έχουμε τοποθετήσει μεγάλες αφίσες σε 5 αεροδρόμια, γιγαντοφίσεις σε 5 μεγάλα αεροδρόμια. Και οι περισσότερες περιφέρειες, μέχρι στιγμής 9 περιφέρειες, έχουν υπογράψει σύμφωνα συνεργασίας απευθείας με το Children's Rights Division του Συμβουλίου της Ευρώπης, προκειμένου και εκείνες με τη σειρά τους να βοηθήσουν στη διάδοση των μηνυμάτων. Αυτή την περίοδο συνεργαζόμαστε στενά με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με στόχο την ενημέρωση γονέων και παιδιών στους 24 παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς του στρατού Ξηράς και της πολεμικής αεροπορίας. Να πω ότι βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση. Τα εργαλεία μας όλα έχουν περάσει μέσα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Παιδείας και πλέον μπορούν να διδαχτούν στα νηπιαγωγεία την πρώτη, τη δευτέρα, την τρίτη και την τετάρτη τάξη του Δημοτικού. Χάρη στην κυρία Ζαχαράκη, η οποία υπέγραψε σύμφωνα συνεργασίας απευθείας με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Κλείνω λέγοντας ότι 18 Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Μέρα για την Πρόληψη Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης. Κάθε χρόνο, στις 18 Νοεμβρίου, το Συμβούλιο της Ευρώπης μας δίνει τις κατευθύνσεις που θέλει να εστιάσουμε. Για φέτος, η κατεύθυνση είναι προς την ενημέρωση των παιδιών για τον κίνδυνο που υπάρχει στο ψηφιακό περιβάλλον. Πάμε να δούμε το βίντεο που έχουν ετοιμάσει σχετικά και στη συνέχεια θα το σχολιάσουμε. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το παραμυθάκι, που είμαστε στο στάδιο της μετάφρασης και σύντομα θα μπορέσουμε να το ανεβάσουμε και αυτό, αφού έχουμε την επίσημη έγκριση του Συμβουλίου για τη μετάφραση. Ουσιαστικά η Φιλίπα, η φίλη της Κίκο, διδάσκει στην Κίκο πώς να πρέπει να δώσει την άδειά της προκειμένου να τη φωτογραφήσουν από ένα κινητό τηλέφωνο. Αν κάτι συμβεί, να ξέρει ότι μπορεί να ζητήσει βοήθεια και σίγουρα να μην επιλέγει κανέναν να τη φωτογραφήσει χωρίς τα ρούχα της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να γνωρίζουν πού πρέπει να βάλουν τα όρια στους άλλους και πού πρέπει να βάλουν τα όρια για να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Με αυτές τις σκέψεις και με την πεποίθηση ότι τα ενημερωμένα παιδιά είναι ασφαλή, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας στη συνέχεια να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα.